να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολη δουλειά μου όταν έχει ήδη μιλήσει ο Πάνος και η Ρένα για διάφορα πράγματα. Έτσι θα μπορώ να είμαι λίγο πιο σύντομο και να πω το εξής, ότι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχεις αν μιλήσεις με τον κόσμο της πόλης στην Αθήνα είναι ένα αίσθημα ότι τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα για τις δημοτικές εκλογές, είναι το βασικό πρόβλημα το οποίο έχει κάνει τα άνθρωση που εκείνει από την αυτοδηλία της αριστεράς που θέλει να αλλάξει τα πράγματα. Μία αίσθηση η οποία ειδικά στην Αθήνα είναι η κυρίαρχη, μία αίσθηση παρέτησης ότι όποιος και να γίνει, ό,τι και να γίνει, περίπου η κατάσταση είναι καταδικασμένη. Θέλω να δανειστώ λίγο και να ξεκινήσω από το τελευταίο σημείο που ανέφερε ο σύντροφος, ότι αν έμαθα κάτι από τη δουλειά μου στην επιθεώρηση εργασίας και στο Υπουργείο Εργασίας, είναι ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Και να δώσω δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο ήδη αναφέρθηκε, δηλαδή πού βρισκόταν η δουλειά της εργασίας και πού πήγε. Το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, είναι εξίσου εντυπωσιακό. Κάναμε μια πολύ μικρή αλλαγή κάποια στιγμή στα ζητήματα του χρόνου εργασίας. Αν πριν από μερικά χρόνια κάποιος με εξηγούσε πόσο τεράστιο ζήτημα θα ήταν απλά το θέμα του χρόνου εργασίας, μπορώ να πω ότι θα μου φαινόταν υπερβολικό. Κάνουμε μια μικρή αλλαγή, δηλαδή ένα χειρόγραφο σύστημα να το καταργήσουμε και να πάμε σε ένα ψηφιακό. Το 2017, με βάση τα επίσημα στοιχεία, είχαν δηλωθεί έστω και μία ώρα υπερορίες 170.000 εργαζόμενους. Το 2018 πληρώθηκαν έστω και μία ώρα υπερορίες σχεδόν 380.000 εργαζόμενους. Νομίζω ότι κάθε καλόπιστο παρατηρητή μπορεί να πει ότι προφανώς δεν ήταν τόσο τεράστια η οικονομική ανάπτυξη ανάμεσα στο 2017 και στο 2018 που χρειάστηκαν υπερορίες σε περισσότερους 200.000 ανθρώπους υπερδιπλασιασμού. Ήταν μια συνειδητή παραβίαση που γινόταν τη εργατική νομοθεσία, μια παραβίαση που ειδικά ο κόσμο τη τράπεζα το ξέρει πολύ καλά. Και νομίζω ότι αν πριν από μερικά χρόνια κάποιο μα έλεγε ότι θα βλέπαμε κλειστό κατάστημα τραπεζών για παραβίαση εργατική νομοθεσία, θα μα φαινόταν αδιανόητο, κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Και όμω αυτό έγινε. Και δεν ήταν δουλειά ενό ανθρώπου, ήταν δουλειά μια ολόκληρη ομάδα στο Υπουργείο Εργασίας, ήταν δουλειά μιας ολόκληρης κυβέρνησης, ήταν δουλειά μιας ομάδας που ήδη είχε ξεκινήσει από όταν ήταν ο Πάνος ο Σκουλέτης, Υπουργός Εργασίας, με τον Αποστόλη τον Καψάλη, στην Επιθεώρηση Εργασίας, που είχε ξεκινήσει η ανασυγκρότηση του σώματος και πάνω σε αυτή τη δουλειά και εμείς συνεχίσαμε και φέραμε αυτά τα αποτελέσματα. Το λέω αυτό γιατί πιστεύω ότι ειδικά σήμερα στις αυτοδιοικητικές εκλογές, και αυτό πρέπει να γίνει συνέστηση, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μια ευκαιρία όχι για τις δυνάμεις που κατεβαίνουν, μια ευκαιρία για τους ανθρώπους της πόλης και της Αθήνας και του Πειραιά και παντού. Και αυτή η ευκαιρία έχει όνομα και έχει άνθρωπο από πίσω και να είναι δίπλα που λέει κάποια αναλογική. Και είναι μια τεράστια ευκαιρία γιατί σπάει επιτέλους ένα καρπονοθευτικό σύστημα που στο Δήμο της Αθήνας τη δημοτική παράταξη που είχε πάρει 21% στο πρώτο γύρο το μετέφρασε σε 60% μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και που έφτιαξε μια αδιανόητη αλαζονία μια διοίκηση που δεν συνομιλούσε με τις γειτονιές, δεν συνομιλούσε με κανέναν άλλον. Και με βάση αυτή την ευκαιρία, εγώ λέω διαρκώς ένα πράγμα: ότι την επόμενη μέρα στην αυτοδιοίκηση, η πολιτική δύναμη εκείνη η οποία ξέρει τι θέλει να κάνει, έχει πρόγραμμα, έχει προτεραιότητες και μπορεί να συνομιλεί με τις γειτονιές, θα είναι στην πραγματικότητα διοίκηση στο Δήμο της Αθήνας. Γιατί σε αυτή τη μάχη δεν κατεβαίνουμε για να γράψουμε ένα καλό ποσοστό. Έχουμε αφήσει πίσω τις μέρες που η λογική μας ήταν απλά το άγχος της καταγραφής. Σήμερα δίνουμε ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο αγώνα, όχι για τον εαυτό μας, αλλά για όλους τους ανθρώπους στους οποίους έχουμε αναφορά. Κατεβαίνουμε όχι απλά για να δικήσουμε, κατεβαίνουμε για να αλλάξουμε το Δήμο. Όπως ήδη στην περιφέρεια έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να υπερασπιστούμε το έργο της περιφέρειας, γιατί είναι ένα έργο κόντρα σε θεούς και δαίμονες, ένα έργο το οποίο όμως αφήνει πολύ σημαντική παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα. Μία προτελευταία φράση. Ίσως είναι ένα ερώτημα κάποιος να έλεγε για ποιον δουλεύει ο Δήμος της Αθήνας. Δηλαδή ποια είναι η πρώτη δουλειά του Δήμου. Νομίζω ότι η πρώτη φράση που κάποιος θα έλεγε θα ήταν η καθαριότητα. Αν κάποιος δει τον προϋπολογισμό του Δήμου της Αθήνας, θα δει ότι έχουμε ένα Δήμο που από τον προϋπολογισμό που είχε, έχει απορροφήσει λιγότερο από 40%. Ίσως κάποιος μετά να έλεγε, εντάξει, η δεύτερη δουλειά του Δήμου είναι τα τεχνικά έργα που πρέπει να κάνει. Πάλι, αν δούμε το πρόγραμμα τεχνικών έργων, θα δούμε ένα Δήμο που είχε προϋπολογίσει 40 εκατομμύρια και εκτέλεσε 2 εκατομμύρια από αυτά που είχε προϋπολογισμένα. Το τρίτο κάποιος θα έλεγε, εντάξει, μάλλον στο πράσινο θα τα έχει πάει καλά. Ο προϋπολογισμός του 2018 έκλεισε με 0 ευρώ έργα πρασίνου και στην πρώτη αναθεώρηση του προϋπολογισμού για το 2019
γράφτηκε ένα μικρό ποντίκι 10.000 ευρώ έργα για όλο το 18. Το τελευταίο πράγμα που κάποιος θα πει, εντάξει, τουλάχιστον κάτι θα έκανε στο ζήτημα του ηλεκτροφωτισμού. Στο ζήτημα του ηλεκτροφωτισμού, ο Δήμος Αθήνας είναι ο Δήμος που για όλο το 18 κατάφερε να κάνει 0 ευρώ έργα ηλεκτροφωτισμού σε όλη την Αθήνα. Και το λέω αυτό γιατί ακούμε μεγάλη ευκολία και μια χαρά μια συζήτηση για τις αρμοδιότητες του Δήμου της Αθήνας, ότι μήπως να γίνει μητροπολιτικός ο Δήμος, μήπως να καταργήσουμε την ανάπλαση, γιατί είμαστε η ανάπλαση και πρέπει να πάρουμε αρμοδιότητες. Καλό είναι ο μητροπολιτικός Δήμος, αλλά πριν συζητήσουμε για το μητροπολιτικό, καλό είναι να συζητήσουμε για έναν αποτελεσματικό Δήμο. Γιατί ο Δήμος της Αθήνας είναι ένας πλούσιος Δήμος με φτωχή διαχείριση. Είπε πριν η Λένα για τα 85 εκατομμύρια που έχει πάρει την ολοκληρωμένη τοπική επένδυση. Από αυτά τα 85 είχε απορροφήσει λιγότερα από 10. Σε αυτά τα 85 εκατομμύρια υπάρχει μέσα ήδη η μελέτη και τα χρήματα για να φτιάξει ο Δήμος Αθήνας ένα κλειστό αθλητικό χώρο σε κάθε δημοτική κοινότητα. Δεν έχει προχωρήσει. Εμείς πιέζουμε γιατί δεν μας ενδιαφέρει. Αν το βλέπαμε μητροπολιτικά, θα έλεγε ας μην γίνει καλύτερα το έργο για να γκρινιάζουμε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει γιατί σε αντίθεση με διάφορους άλλους υποψηφίους, από την Αθήνα δεν είμαστε περαστικοί. Την Αθήνα δεν τη βλέπουμε απλά στο αγροτικό μας για να κάνουμε στη συνέχεια πολιτική καριέρα, ούτε ποτέ θα πούμε ότι αν χάσουμε θα πάμε σπίτι μας. Γιατί σπίτι μας είναι η Αθήνα. Εδώ έχουμε μεγαλώσει, εδώ παλεύουμε, εδώ θα συνεχίσουμε να είμαστε και εδώ θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη και την επόμενη μέρα. Τελευταία φράση. Αν θέλουμε πραγματικά να σκεφτούμε τις πόλεις μας πέρα από την κρίση, πρέπει να μιλήσουμε και για τη δημοκρατία. Δεν μπορείς να βγεις πραγματικά από την κρίση αν δεν ξανακερδίσεις και τη μάχη της δημοκρατίας. Η μάχη της δημοκρατίας σημαίνει πλατιά δημοκρατικά μέτωπα, σημαίνει συνεννοήσεις, αλλά σημαίνει και κάτι πολύ κρίσιμο. Σημαίνει ξεκάθαρη απομόνωση, ξεκάθαρη αντιμετώπιση των εναντί της Χρυσής Αυγής. Όποιος πιστεύει ότι με το να αγοράζει κομμάτια της ατζέντας του, όποιος πιστεύει ότι με το να παίζει με το φόβο προεκλογικά, όποιος πιστεύει ότι με το να αρχίζει να μετράει μέσα στα σχολεία μεταναστάκια και ελληνάκια και να ορίζει αναλογίες ανάμεσα στα δύο, ότι θα κερδίσει αυτός, το μοναδικό που κάνει στο τέλος της μέρας είναι να δίνει περισσότερο χώρο στους εγκληματίες των εναντί της Χρυσής Αυγής. Με αυτές τις σκέψεις να σας ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλή σας ευχαριστώ.